Mm -hmm. Έτσι ερμηνεύονται καλύτερα και οι διατάξει, αν προστρέξει κανεί τι πηγέ. Από εκεί και μετά όμω το διατάφτα πρέπει να είναι πολύ πρακτικό, αν είναι δυνατόν συνθετικό και στη λογική του θεσμικό. Δηλαδή να μην είναι κανόνα που δείχνει ιδεολογική κατεύθυνση, να είναι κανόνα που επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί να βάζει το δικό τη χρώμα Βέβαια. για να μην δεσμεύεται η εκάστοτε πλειοψηφία. Λοιπόν, θα το πάρουμε ανάποδα. Καλή σα ημέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Κοντά μα, κύριε Τζανακόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή. Θα τα πιάσουμε τα θέματα λίγο. Ε, η επικαιρότητα είναι πλούσια, αλλά θέλω να τα πιάσουμε ανάποδα, δηλαδή από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τι πρέπει να γίνει και τι, ποιο, το πλαίσιο πρέπει να είναι για την ψήφο των ομογενών μα. Και μετά να πάμε και στην αναθεώρηση συντάγματο που ακούσατε και τον πρόεδρο τη Επιτροπή, που ξεκινάει η εργασία τη Επιτροπή για την αναθεώρηση. Πείτε μα λίγο τι περιλαμβάνει τώρα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπω γνωρίζετε, κυρία Κοντογιώργη, η συζήτηση αυτή για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού είναι μια συζήτηση η οποία διαρκεί στη χώρα πολλά πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγε κανεί. Mm. Και ε, παρόλα αυτά, ακριβώ επειδή και το ίδιο το Σύνταγμα προσδιορίζει ω αναγκαία πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει ε, να ισχύσει οποιοδήποτε νόμος θα αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού mm -hmm. μια πλειοψηφία των δύο τρίτων του σώματο, δηλαδή χρειάζονται 200 ψήφοι για να ισχύσει Uh, οποιαδήποτε ρύθμιση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού uh, ήταν αδύνατον να δημιουργηθούν οι απαραίτητε συνενέσεις στα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Uh, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στο Υπουργείο Εσωτερικών επί της δικής μας διακυβέρνησης, uh, συγκροτήθηκε μια επιτροπή η οποία μελέτησε το ζήτημα αυτό μελέτησε την πρακτική εμπειρία από άλλες χώρες οι οποίες έχουν θεσμοθετήσει συστήματα έτσι ώστε ε, οι δικοί τους ε, ομογενείς να μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογικέ διαδικασίες. Ναι. Μελέτησε το σύστημα της Γερμανίας, μελέτησε το σύστημα της Γαλλίας, μελέτησε το σύστημα, ε, αν δεν κάνω λάθος, της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και άλλων ε, χωρών και έτσι κατέληξε σε ένα πόρισμα ε, το οποίο κατά τη γνώμη μας αποτελεί και μία βάση ε, την, την βάση της συζήτησης, αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι συγκροτεί ένα πλαίσιο συνένεσης έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι όροι εκείνοι που θα δώσουν τελικά τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο να επιτύχει την πλειοψηφία των δύο τρίτων. Ναι. Το περιέγραψε χθε ο κύριος Κατρούγκαλος το πλαίσιο αυτό με πολύ συγκεκριμένο και αναλυτικό τρόπο. Πάρα πολύ γρήγορα και σχηματικά λοιπόν σας λέω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ακριβώς βασίζεται στο πόρισμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το προηγούμενο, τα προηγούμενα χρόνια και η οποία δούλεψε και δούλεψε εξαιρετικά, δούλεψε επιστημονικά, δούλεψε πέρα και έξω αν θέλετε από τις μικροπολιτικές συγκρούσεις λέει ότι πλέον οι Έλληνε του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και να εκλέγουν βουλευτές επικρατείας οι θα είναι... Ακριβώ οι αντιπρόσωποι του στο εσωτερικό mm -hmm. του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χωρί ωστόσο η ψήφο του να επηρεάζει αν θέλετε, τον εσωτερικό πολιτικό συσχετισμό, δηλαδή α, την α, πολιτική κατάσταση έτσι όπω διαμορφώνεται από του πολίτε οι οποίοι ζουν εντό τη χώρα. Τέτοιου τύπου διαδικασίε υπάρχουν και σε διαφορετικέ χώρε, ακριβώ επειδή είναι κορυφαίο το ζήτημα α, του να υπάρχει η δυνατότητα α, να διαμορφώνονται κάθε φορά οι πολιτικοί συσχετισμοί. Από εκείνου οι οποίοι και του υφίστανται λοιπόν, του πολιτισμού. Αν δεν το λέτε αυτό στην Αυστρία, Α. δεν ε, κλαίγει τελικά ο ακροδεξιό τη Αυστρία, γιατί ε, οι κάτοικοι, οι ομογενεί τη Αυστρία εκτό, ε, ψήφισαν και κατάφεραν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Και το λέω γιατί ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι απλό για τον κόσμο. Είναι, δηλαδή, γιατί να μην προσμετράτε η ψήφο των ομογενών μα, είναι απλό. Καταγεγραμμένο. Μα το εξήγησατε, αλλά εδώ υπάρχει ο κύριο Θαδωδάκου, που είναι και αρμόδιο υπουργό, που απάντησε επί τη προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων και λέει ότι υποτιμάται του Έλληνε στο εξωτερικό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε περίπτω. και και Καταρχά, να... σα είπα, είπα, ότι. Η... Να διαχωρίζετε δηλαδή να μεταξύ αυτού που, ε, 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 που ζουν εντό γεωγραφικών συνόρων τη χώρα και εκείνου που ζουν στο επιτρέψτε εξωτερικό. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σα πω. Σε πάρα πολλέ χώρε ισχύουν συστήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτό το οποίο εμεί σήμερα προτείνουμε. Ε, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ε, διότι ε, οι, όπως σας είπα οι πολιτικοί συσχετισμοί οφείλουν κάθε φορά να διαμορφώνονται από εκείνους οι οποίοι τους υφίστανται. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ε, αν θέλετε δίκαιο ή ορθό ε, πολίτες, Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζουν για δεκαετίες. Στο εξωτερικό 20, 30, 40 χρόνια, ή ενδεχομένω να είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά. Αλλά παρόλα αυτά έχουν επιλέξει ε, να έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Ναι, ναι. Βεβαίω πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να έχουν αντιπροσώπου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όμω νομίζω και αυτό, όπω σα είπα, είναι μια πάγια ευρωπαϊκή πρακτική. Ε, η γνώμη μας είναι ότι δεν θα ήταν ορθό και δίκαιο απέναντι στου πολίτες που ζουν στη χώρα μα να μπορούν να διαμορφώσουν τον πολιτικό συσχετισμό. Γιατί, mm -hmm. όπω σα είπα, για τρίτη φορά το επαναλαμβάνω, ο πολιτικός συσχετισμό πρέπει να διαμορφώνεται από εκείνους οι οποίοι τον υφίστανται κιόλα και όχι από κάποιον ο οποίο βεβαίω έχει έγνοια, βεβαίω έχει αγωνία, βεβαίω έχει προσδοκίες, βεβαίω θέλει να δει την ε, χώρα του να προοδεύει. Ωστόσο, δεν υφίσταται τον πολιτικό συσχετισμό, δεν υφίσταται. Τι πολιτικέ επιλογέ τη εκάστοτε κυβέρνηση και νομίζω ότι με την πρόταση αυτή την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΖΑ και η οποία είναι βασισμένη σε ένα α, εξαιρετικά λεπτομερέ, αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο α, πόρισμα, έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε συνένεση. Αν από εκεί και πέρα mm. η Νέα mm. Δημοκρατία και ο κύριο Θεοδωρικάκο και η κυβέρνηση και ο κύριο Μητσοτάκη επιλέγουν το ζήτημα αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουν εντυπώσει, να δημιουργήσουν μια μικροπολιτική σύγκρουση, να δημιουργήσουν μια κατάσταση, αν θέλετε, που θα αποτρέπει την, διαμόρφωση συνενέσεων, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς ξαναλέμε ότι έχουμε κατατεθειμένη πλέον πρόταση, η πρόταση αυτή είναι βασισμένη σε πόρισμα επιστημονικά και κοινωνικά και πολιτικά και συγκριτικά με άλλα ε, κράτη τεκμηριωμένο και θεωρούμε ότι πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει η συζήτηση. Υπάρχουν και μοντέλα όμως, ξέρετε κύριε Τζανακόπουλε, που ε, δεν καταργούν την ισοτιμία της ψήφου. Θέλω να πω, υπάρχουν και μοντέλα τέτοια που θέλετε... είναι, είναι η εξαίρεση στον ε, κανόνα ναι. και, ιδιαίτερα, ε, και ιδιαίτερα αυτό ισχύει σε, σε κράτη, στα κράτη εκείνα τα οποία δεν έχουν mm -hmm. τόσο ε, εκτεταμένε αν θέλετε, ε, τόσο εκτεταμένες, τόσο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες ομογενών. Ο κανόνας είναι αυτός ο οποίος αντικατοπτρίζεται... Και στην πρόταση την οποία κατέθε, κατέθεσε χθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την οποία ανέπτυξε ο κ. Κατρούμπουργο. Άρα, καταλαβαίνω ότι από αυτά που μα λέτε και από αυτά που λέει ο κ. Θεοδωρικάκο, που είναι και αρμόδιο υπουργό και έχει δεχτεί και το αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού και του απόδημου ελληνισμού. Μα για και να... εμεί είχαμε δεχτεί το αίτημα ναι, και, και ακριβώ γι' αυτό είχατε, προχωρήσαμε σε αυτή την επιτροπή. Και είχατε κάνει Επίσης, την επιτροπή και ήταν κανονικά κάναμε, να έχει ολοκληρωθεί και το κάναμε, από... κάναμε και πρόταση ναι. για, την αναθε... για σχετική αναθεώρηση του συντάγματο, όπου θα δείχνει προ αυτή την κατεύθυνση θέσαμε το σχέδιο νόμου, το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικά καλό νομικό κείμενο και με αυτή την έννοια καλούμε τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον θέλει πραγματικά να δημιουργηθούν όροι συνένεσης για να μπορέσει πλέον να θεσμοθετηθεί και η ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, να συζητήσει επί τη βάση αυτού του πορίσματο και να μην χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό ζήτημα για να δημιουργεί πολιτικέ εντυπώσει ή για να προξενεί, αν θέλετε συγκρούσεις οι οποίες σε τελευταία ανάλυση θα οδηγήσουν σε μια, ε, στην, ε, σε μια αν θέλετε, μη ε, τελεσφόρηση της ε, ναι. διαδικασίας αυτής. Και είναι και ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ και το εσωτερικό, ξέρετε, το ναι. του χώρα και το εξωτερικό. Είναι καλό να υπάρχει μια έτσι, συνένεση και μια, ένας διάλογος. Αυτό πάντως που μένει για να καταλάβουμε... Το επιβάλλει το Σύνταγμα πάντως. Βέβαια. Και αυτό που καταλαβαίνει και οι τελευταίε είναι ότι ε, η κυβέρνηση μιλάει για μια ισοτιμία στο θέμα της, της ψήφου των αποδείμων και του εσωτερικού. Χωρίς το... να λαμβάνει υπόψη τη στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Ναι, λέτε εσεί και Όχι, η... δεν εσείς... το λέω εγώ, το λέει η πραγματικότητα. Το η, λέει η συγκριτική μελέτη των συστημάτων τα οποία ισχύουν ανά την Ευρώπη. Και αυτό που λέει ε, η πρόταση δική σα ότι προτείνεται μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση πιο κλειστή. Έτσι. Αυτό είναι που λέτε εσείς. Προτείνουμε μια κοινοβουλευτική είναι... εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού. Λοιπόν, ωραία. Θα το δούμε αυτό στην πράξη και στη συζήτηση που θα γίνει και φαντάζομαι θα είναι πολύ υποδομητική. Πάμε και στην αναθεώρηση του Ντάγματο, γιατί ήταν τον κύριο Στυλιανίδη νωρίτερα, που είναι και πρόεδρο τη Επιτροπή. Ε, ακούσατε τι είπε. Και... Χωρί μικροκομματισμού, χωρί ιδεολογικά. Εντάξει, κοιτάξτε, ο κύριο Τηλιανίδη χωρίς... είναι πρόεδρο τη Επιτροπή Συνταγματική Αναθεώρηση. Βεβαίως είναι καλό να ευχόμαστε να δημιουργηθούν συγκλήσεις, να δημιουργηθούν συνενέσεις. Ωστόσο νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα και με αυτά που είπε. Ναι. Δηλαδή ο... είπε για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να ιδεολογικοποιηθεί η συζήτηση για το ναι. Σύνταγμα και ότι ο, κανόνας, ο συνταγματικός κανόνας πρέπει να βρίσκεται ή βρίσκεται πέρα και έξω από τις ιδεολογικές ή τις πολιτικές συγκρούσεις. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι και πραγματολογικά λανθασμένο. Δεν υπάρχει κανόνας ο οποίος να μην εμπεριέχει ο οποίο να μην εμπεριέχει κατεύθυνση, ο οποίο να μην εμπεριέχει, αν θέλετε του βασικού όρου εντό των οποίων κινείται μια κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θεωρητικό θέμα, επί τη ουσία τώρα. Ναι. Υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιξε περισσότερο τζόγαρε πάνω στο ζήτημα της συνταγματική αναθεώρησης, για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο ενδεχομένως φαντάζεται ότι της επιτρέπεται. Δηλαδή, κυρίως αναφέρομαι στο θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπου στην προηγούμενη Βουλή υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το άρθρο προς συζήτηση, mm -hmm. και πλέον αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί κατά τη γνώμη της Ν. Δημοκρατίας με 151 ψήφους, χωρίς να δεσμεύεται πλέον η αναθεωρητική βουλή από την πρόταση της προηγούμενης βουλής. Αυτό είναι συνταγματικά απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί τους όρους για μια θεσμική και συνταγματική εκτροπή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι υπάρχει ήδη απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία λέει ότι η Προτείνουσα βουλή δεν δεσμεύει μόνο ως προς τον αριθμό των άρθρων, ως προς τα συγκεκριμένα άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν ναι. την αναθεωρητική βουλή, αλλά δεσμεύει και ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο. Με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την νομική δυνατότητα να προχωρήσει σε μια αλλαγή για παράδειγμα και χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα mm. γιατί είναι το πιο, α, το πιο εύκολο και το πιο γνωστό να το ε, 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 κατανοήσει ο, ο κόσμος, ο με κόσμος. την έννοια ότι έχει γίνει θέμα στη δημόσια συζήτηση, α, μ, δεν μπορεί λοιπόν να αναθεωρήσει το άρθρο που αφορά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην, δηλαδή, κατεύθυνση, ναι. στην κατεύθυνση του να α, εκλέγεται τελικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Εδώ υπάρχει και το νομικό ζήτημα ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ουσιαστικό περιεχόμενο των ρυθμίσεων που πρότεινε η προτείνουσα Βουλή, και αυτό επίση πρέπει να σα πω ότι έχει γίνει δεκτό και από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο τη χώρα αλλά και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία, ότι είναι δικαστικά ελέγξιμο, η συνταγματική διαδικα... η διαδικασία δηλαδή τη συνταγματική αναθεώρηση είναι δικαστικά ελέγξιμη, πρώτον. Όμω το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι και το κυρίω πολιτικό, είναι το εξή. Με την πρόταση αυτή η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα τι θέλει. Θέλει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να διορίζεται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό κατά τη γνώμη μου ε, αναδεικνύει τον ε, αυταρχισμό και την αντίληψη που έχει η Νέα Δημοκρατία για τους θεσμούς. Οι θεσμοί πρέπει να γίνονται έρμεα στις διαθέσεις της κάθε φορά κοινοβουλευτικής πλειοψηφία και αυτή η αντίληψη έρχεται και καλύπτει ακόμα και την κορυφαία θέση ε, στο ελληνικό ε, πολίτευμα, ναι. την θέση του ρυθμιστή του πολιτεύματο, δηλαδή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Για μας αυτό ε, ε, είναι πολιτικά απαράδεκτο, ε, ε, είναι νομικά απαράδεκτο, όχι απλώς εσφαλμένο, αλλά απολύτως αντισυνταγματικό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην διαδικασία της συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αλλά και στην Ολομέλεια θα αναδείξουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε μια τέτοια πιθανότητα, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ανέλεγκτα να μπορεί να διορίζει επί της ουσίας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ισορροπία, ναι. την συνταγματική ισορροπία του πολιτεύματος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Διαταράσσονται στην πραγματικότητα όλες διαταράσσεται στην πραγματικότητα όλη η συνταγματική ισορροπία έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε από το 1975 και ιδιαίτερα από το 1986 και μετά Συνήθεια... με την αναθεώρηση που κυρίως αφορούσε τον Πρόεδρο τη της Δημοκρατίας. Λέτε... Νομίζω ότι είναι ένδειξη αυταρχισμού, είναι ένδειξη Τη αντίληψη που έχει η Νέα Δημοκρατία α, για την α, χρήση επί της ουσίας, ε, των θεσμών για να εξυπηρετηθούν κάθε φορά πολιτικέ σκοπιμότητες. Στην ουσία, για να καταλαβαίνει, ο κόσμο το λέει, να καταλαβαίνει, γιατί είστε και δικηγόρο και τα λέτε και λίγο έτσι πιο, να το πω, με τη δικιά σα τρόπο. Αυτό που διαφωνείτε είναι ότι ο πρώτο πολίτη τη χώρα δεν πρέπει να έχει κομματική ταυτότητα. Αυτό... Μα προφανώ είναι... και όταν, αυτό είναι... διορίζεται... Αλλά... όταν διορίζεται. Αλλά. με συγχωρείτε. Ναι. η εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Η ναι. εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία με 151 ψήφου, χωρί μάλιστα να μεσολαβούν εκλογέ, ναι. σε αυτό συμφωνεί το πολιτικό σύστημα. Όλοι συμφωνούν ναι. ότι πλέον η εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία δεν πρέπει να διακόπτει του πολιτικού κύκλου, δεν πρέπει να Βέβαια. διακόπτει την κυβερνητική θητεία. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ποια ήταν η λογική του συντάγματο όμω πίσω από την α, ρύθμιση εκείνη που έλεγε ότι αν δεν επιτευχθούν συνενέσεις 200-200-180 ναι. τότε διαλύεται η Βουλή. Επί της εξανάγκαζε τα πολιτικά κόμματα για να μην προκληθούν εκλογές α, να α, μπορέσουν να δημιουργήσουν όρους συνένεσης στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημοκρατίας ναι. Αυτό φάνηκε... Και εμεί το δεχόμαστε ότι δημιούργησε πάρα πολλέ φορέ πολιτική α, αναταραχή ή δημιούργησε διακοπή των πολιτικών κύκλων, την οποία, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα μετά την έξοδο από το μνημόνιο, σε αυτή τη φάση που η χώρα χρειάζεται πολιτική και οικονομική σταθερότητα, θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία. Έχουμε και άλλα επιχειρήματα σχέση με αυτό, αλλά α τα αφήσουμε yeah. στην άκρη, θα συζητηθούν στην Επιτροπή. Τι έρχεται λοιπόν και λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι βεβαίω να μην διακόπτει το πολιτικό κύκλο και πώ θα το κάνω αυτό επί τη ουσία αφήνοντα στην άκρη α, την διαδικασία για να μπορέσουν να εκβιαστούν εντό εισαγωγικών αν mm. θέλετε οι συνένεσει. Αντίθετα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, α, εύστοχο και ευφέσαι που και πιέζει προ την κατεύθυνση τη συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Και δεν διακόπτει τον πολιτικό κύκλο. Τι είναι αυτό, Ότι θα πρέπει να γίνουν έξι διαδοχικές ψηφοφορίε. Αν δεν επιτευχθούν συνενέσει, τότε πάμε σε εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία από το λαό. Τι σημαίνει αυτό, ναι. Αυτό σημαίνει ότι για να προκαλέσει κάποια πολιτική δύναμη την εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία από το λαό θα πρέπει να έχει περάσει πρώτα από τη βάσανο έξι διαδοχικών ψηφοφοριών και άρα να αναλάβει και το πολιτικό κόστος των συγκεκριμένων συγκρούσεων εντός του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν φτιάχνεται με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ένας μηχανισμός για να μπορούν να δημιουργούνται συνενέσεις ως προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και να μην φτάσουμε ποτέ και εκεί. Ακριβώ αυτό ένας, ότι, ένα δεν, προστασίας. ότι είναι ένα πλαίσιο προστασία ναι. και τελικά η εκλογή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία από το λαό είναι αυτό που θα λέγαμε η ίστατη καταφυγή ναι. του συντάγματο. Ναι. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία λέει: Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική συνένεση. Θα διορίζω έναν Πρόεδρο τη Δημοκρατία ε, ω ε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα ελέγξω το σύνολο των ε, ε, κοινοβουλευτικών, ε, εκτελεστικών ναι. ε, και άλλων θεσμών. Και με αυτή την έννοια θα εγκαθιδρύσω μια πρωτοφανή α, κυριαρχία η οποία εκφεύγει, κατά τη γνώμη μου, και των συνταγματικών προβλέψεων αλλά και των βασικών αρχών και ε, των δημοκρατικών κανόνων και αξιών. Θα τα δούμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στην Επιτροπή για την Αυθύνη του όλα αυτά. Θα δοθεί μάχη, κύριε Τζανακόπουλε και πιστεύετε. Κοιτάξτε να ας... δείτε, αν η νέα εμ... δημοκρατία, δημοκρατία επιλέξει α, να μην κινηθεί εντό του πλαισίου που καθόρισε η προτείνουσα Βουλή και ε, επιλέξει δηλαδή τον δρόμο της συνταγματική εκτροπής, είναι προφανές ότι θα ασκήσουμε δερμήντα την κριτική. Λοιπόν, να κλείσουμε με το τι όνομα πρόκειται να αποκτήσει ο νέος φορέας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν πέσει πολλά νομίζω στραπέζι, αριστερά κεντροαριστερά, Δεν υπάρχουν αυτά και τα πράγματα. πράσινη νομίζω, αριστερά βλέπω. Επειδή δεν προλάβαμε, ξεκινήσαμε τύπο, από το Σύνταγμα, από, το, από την, ναι. την ψήφο των Ομογενών. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη η μέρα σήμερα, διότι έχουμε μια πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, την οποία α, οφείλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει με όλες τις δυνάμεις, διότι είναι μια επεργειακή κινητοποίηση η οποία έρχεται σε απάντηση α, Συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να διαλύσει όλο το πλαίσιο προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και των εργατικών κεκτημένων. Από τι δύο τροπολογίες βρούτσι, οι οποίες κατατέθηκαν με έναν σχεδόν πραξικοπηματικό τρόπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι, οι οποίες καταργούσαν και την προστασία των εργολαβικών εργαζομένων αλλά και τον βάσιμο λόγο απόλυση, περνάμε πλέον με ένα καινούριο νομοσχέδιο το οποίο ονομάζεται και κατεφημισμόν αναπτυξιακό. うけ、okay. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί την διάλυση κάθε εργατικού δικαιώματος ως αναπτυξιακό κίνητρο για τους εργοδότες. Ερχόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας πολιτικής η οποία στοχεύει στην πλήρη απορρίθμιση της αγοράς-εργασίας. Κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ουσίας τους. Άκουσα και προηγουμένω τον εκπρόσωπο Λυγείς, της, της Δημοκρατίας ναι. να λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις οι οποίες πλέον θα υπερισχύουν. Των ε, κλαδικών συμβάσεων δεν είναι σε καλύτερη κατεύθυνση, είναι συνήθω σε χειρότερη κατεύθυνση. Α, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι με την ψήφιση αυτών των διατάξεων α, θα δουν άμεσα, χιλιάδε εργαζόμενοι στη χώρα θα δουν άμεσα μειώσει στου μισθού του. Στην πραγματικότητα είναι ένα νομοσχέδιο μείωση μισθών. Και ακριβώς για αυτό το λόγο η απεργιακή κινητοποίηση πρέπει να στηριχθεί και στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε σκληρότατη μάχη στο Κοινοβούλιο απέναντι στις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου. Και εκτό Κοινοβουλίου. Ε, σα είπα ότι στηρίζουμε είστε, την πολιτική απεργία, στις συμμετέχουμε στις. στην απεργία. Επομένω, η μάχη δίνεται σε όλα τα επίπεδα και στην κοινωνία και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια δύσκολη μέρα, όπω είπατε σήμερα, για τι μετακινήσει στο κεντρό τη Αθήνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μα και ζητήσαμε. Καλή σα ημέρα. Mm. Πάμε να κλείσουμε με, την, με το φεστιβάλ Δράμα. Ο τηλεοπτικό σταθμό τη Βουλή των Ελλήνων απένιμε φέτο για τέταρτη φορά το πήκι πρόμηση συνεχή χρονιά, το βραβείο Ανθρώπινε Αξίε σε μια ταινία του Διεθνού Διαδικασία. Αγωνιστικού προγράμματο του Φεστιβάλ Δράμας, Μια ταινία που βραβεύθηκε στο Δημοτικό Οδείο τη Δράμα με τίτλο Pinky Promises. Το σκεπτικό τώρα.